Αγαπημένοι μου φίλοι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους σας. Υγεία, δύναμη και κουράγιο. Θα χρειαζόμαστε για τη συνέχεια που λέμε. Τρίτη λοιπόν μετά το Πάσχα και κοντά μου έχω τον Γιώργο τον Λεκάκη, τον αγαπητό μου συνάδελφο, και σε όλα τα αρχαία αγγεία, αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά, θα δει ότι στις στάσεις θεραπείας και διαρκεί η στάση που είμαστε μπρούμουτα και από πάνω κάποιος με τα χέρια του δουλεύει επάνω στη σπονδυλική μας στήλη. Χειροπρακτική στο ανάγνωσμα. Και αυτό το σύμφυτο, όχι μόνο ο προθάλαμος, αλλά και ο θάλαμος της θεραπείας και η μετά τη θεραπεία αγωγή, παρέμεινε ένα τεράστιο ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό στους καιρούς μας. Το είπαμε μασάζ, το δώσαμε διάφορες ονομασίες, χειροπρακτική δεν δοκίμασε κανείς να ονομάσει την κατά βάση θεραπεία. Κοντά μας έχουμε έναν επαναστάτη. Έναν άνθρωπο που πάρα πολλά χρόνια επήρε αυτό το δύσκολο μονοπάτι. Το μονοπάτι το οποίο έχει να κάνει με τη σπονδυλική στήλη. Με το παρασυμπαθητικό. Στα χαρτιά, χρησιμοποιώντας τους όρους της ιατρικής επιστήμης, θα τον πούμε οστεοπαθολόγο. Εγώ το λέω κάτι πολύ βαθύτερο. Τον ονομάζω κένταυρο, γιατί κεντάει με τα δάχτυλά του την άβρα του σώματος στο συγκεκριμένο σημείο. Από εκεί και μετά το τι γίνεται είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Τις απαντήσεις δεν τις έχω δώσει εγώ, ούτε μπορώ να τις δώσω. Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε λοιπόν κοντά μας σήμερα τον φίλο, τον γιατρό κατά τον κόσμο, κοσμικός είσαι γιατρός Σωκράτη μου, αλλά για τον πλανήτη που κινείται ανάμεσα στα σύμπαντα δεν είσαι ένας απλός γιατρός. Είσαι ένας άνθρωπος, και στο λέω με όλη την αγάπη που τόσα χρόνια σε ξέρω, είσαι ένας άνθρωπος που πονάς πιο πολύ από τον ασθενή που έρχεται στο ιατρείο σου, που νοιάζεσαι πιο πολύ από τον οποιοδήποτε ασθενή. Σε γενικές γραμμές, όλα αυτά που είπατε με κάνουν να αισθάνομαι μικρός, πολύ μικρός. Ο Σωκράτης ο Χριστοδουλάρης είναι κοντά μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέει η λέξη χειρουργός. Όχι χειρούργος. Είναι χειρουργός. Άλλο το χειρούργος. Και άλλο το χειρουργό. Το χειρουργό πηγαίνει με το δημιουργό. Το χειρουργό πηγαίνει με το κακούργο. Έτσι, όταν τονίζεται στην παραλίγουσα το συνθετικό της λέξης που έχει το έργος σαν δεύτερο συνθετικό, σημαίνει ο κακός πράττων αυτό το επίθετο. Έτσι λέμε ο υπουργός, ο κακούργος κλπ. Και ο χειρουργός είναι ο κακός χειρουργός. Εσύ όμως, με την έννοια που θέλω να τη θέσω, Σωκράτη μου, και διόρθωσέ με, αυτό που σήμερα λέμε χειρουργική είναι αυτό που δεν κάνουμε. Αυτό ακριβώς έχει υποθεί από τον Ιπποκράτη τον ίδιο. Ο Ιπποκράτης αναφέρθηκε στην εργασία την οποία κάνουμε τώρα, εδώ και 45 χρόνια εγώ δηλαδή, το έργο διαμέσου των χειρών. Άρα λοιπόν χειρουργική για τον Ιπποκράτη δεν είναι σε βάζω κάτω, έχω 5 φώτα από πάνω σου, 45 γιατρούς με μάσκες και ο καθένας από έναν ιστέρι και χράτσα χρούτσα κόβει. Δεν είναι αυτό χειρουργική.
για τον Ιπποκράτη. Όντως. Η ελληνική απόδοση της λέξεως, χειρουργική, δεν είναι αυτονιστέρη. Όχι, τα βιβλία του Ιπποκράτης το καθορίζουν αυτό. Λοιπόν. Και λένε ότι ουσιαστικά ότι οποιαδήποτε εργασία η οποία γίνεται δια της χειρός είναι χειρουργική. Μάλιστα. Το δε τέμνο. Ο άλλος μπορεί να σου πει όμως ότι και στο χέρι μου πιάνω νηστέρια και μαχαίρια και ψαλίδια. Άρα και εγώ είμαι χειρουργός. Θα σου λέγε τότε νηστεροχειρουργική ή μαχαιροχειρουργική ή κούταλοχειρουργική. Θα σου λέει. Το αποκλείει αυτό. Χειρουργός. Δηλαδή δημιουργεί έργο με τα χέρια, με τα χέρια του. Ναι, ναι. Η δυσκολία πάντοτε ήταν να βρεθεί μια ονομασία η οποία να καθόριζε επακριβώς το έργο το οποίο, οπότε βλέποντας τον όρκο του Ιπποκράτης, ο οποίος μέσα εκεί λέει ότι ουδέ τέμνω, δεν κόβω ποτέ, πράττω οτιδήποτε το οποίο άλλο δια της χειρός παρά το τέμνο, ουδέ λυθιώντας, ούτε και αυτούς οι οποίοι χρειάζονται να περικόψουν κάτι με το λίθο. Αφήνω, λέει, αυτά στους ειδικούς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε αυτά. Κατά κάποιο τρόπο τους λέει πρακτικούς και κατά κάποιο τρόπο τους λέει αυτούς που συνεχίζουν μια παράδοση, ας πούμε, ξέρω εγώ, έξω από την ιατρική. Ναι. Συμπεριλήφθη βέβαια πάρα πολύ υλικό ανατομίας φυσιολογίας πλέον στους σημερινούς χειρουργούς και δημιουργήθηκε ένα κλίμα πλέον επιστημονικότητας, η οποία, μέσω της οποίας πλέον γίνεται η όλη υπόθεση, και δυστυχώς γίνονται πράξεις οι οποίες δεν είναι αναγκαίες να γίνουν. Πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό και στα δελτία ειδήσεων, αλλά και από φίλους που έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Μπορούν κάλλιστα να αποφύγουν τον υστέρι, δημιουργώντας μια καλύτερη αιμάτωση, καλύτερη ενεύρωση στα σημεία τα πάσχοντα. Και αυτή είναι ακριβώς η εργασία η οποία κάνουμε. Ελευθερώνουμε τη δύναμη, την εσωτερική δύναμη που έχει το κάθε όν, αλλά ιδιαίτερα ο άνθρωπος, ο Πάσχων, ελευθερώνουμε τη δύναμη αυτή να κάνει το έργο το οποίο πρέπει να κάνει στην ίαση πλέον. Ναι. Άρα λοιπόν θεωρείς, και έτσι είναι κατά τη γνώμη μου και ο Ιπποκράτης που το λέει, ότι κάθε άνθρωπος έχει την δυνατότητα και την δύναμη της αυτοϊάσεως. Ξέρει το σώμα τι πρέπει να κάνει για να ιαθεί. Έτσι. Πολύ, πολύ σωστά. Αρκεί να είναι δομημένο σωστά. Πολύ σωστά το λέω. Και οι σημερινοί χειρουργοί δια του νηστεριού λένε: εμείς κάνουμε ό,τι μπορέσαμε. Τώρα από εδώ και ύστερα ο Θεός. Ξανακυρνάμε πάλι πίσω στον Απόλλωνα ή στον οποιοδήποτε ο καθένας έχει στο κεφάλι του σαν θεό χειρουργικής ή ιατρικής. Αλλά ας γυρίσουμε λίγο στον Απόλλωνα και στον όρκο του Ιπποκράτη. Ναι. Δεν λέει μόνο αυτά ο Ιπποκράτης και ο όρκος που τον δίνουν όλοι οι γιατροί. Νομίζω καταργήθηκε, παραφράστηκε, κάτι τέτοιο τώρα τελευταία έγινε. Έχει αλλάξει πολλές φορές, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, διότι έχουν παρέμβει επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να πάρουν τον όρκο, αλλά δεν θέλουν να συμπεριληφθούν θεότητες ή θεϊκή ανταπόκριση της ιάσεως, του φωτός που είναι ο Απόλλων. Δεν ήταν κάποιος άνθρωπος, κάποιος θεός ο οποίος περιφέρεται γύρω τριγύρω. Τι να κάνουμε τότε που ο πατέρας ιατρικής όταν τα έγραφε αυτά είχε θεότητα τον Απόλλων, το καταργήσουμε, αυτό δεν γίνεται. Ας βρίσκανε και αυτοί έναν όρκο με το δικό τους παππού της ιατρικής, αν υπήρχε, με το δικό τους το τέμ, ξέρω εγώ τι να κάνουμε. Ακριβώς. Οπότε κατήργησαν πολλά πράγματα μέσα εκεί τα οποία δεν τους συνέφερε. Μάλιστα. Εν συνεχεία καταργήθηκαν ορισμένα άλλα πράγματα. Λέει δεν τέμνω. Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν οι σημερινοί χειρουργοί σε έναν όρκο τέτοιο ο οποίος λέει ουδέ τέμνω. Mm-hmm. Οπότε τροποποιήθηκε και αυτό. Ουσιαστικά είναι ένας όρκος ο οποίος δεν είναι πλέον του Ιπποκράτους. Mm-hmm. Εμείς λέμε πλέον από εδώ και ύστερα αυτά τα 45 χρόνια τα οποία έχω ασκήσει το επάγγελμα να τα μεταδώσω σε ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν να το μάθουν. Έχουμε δηλαδή ετοιμαστεί να αρχίσουν τα σεμινάρια αποδόσεως αυτών των έργων. Σκέφτεσαι λοιπόν να μαζέψεις κάποιους φίλους και να τους μεταλαμπαδεύσεις την εμπειρία σου του μισού αιώνα περίπου, έτσι. Ναι. Δύσκολο να βρεις φίλο να τους μεταδέψεις. Πρέπει να είναι κάπως έτσι ξένος. Να γίνει κάτι το οποίο
να μην υπάρχει αυτή η επαφή. Οικειότητα. Οικειότητα, ναι. Γιατί? Αισθάνομαι ότι δεν εκτιμάται τόσο πολύ η γνώση την οποία παίρνεις από φίλο παρά από έναν, σε παρένθεση, γνώση των πραγμάτων. Μήπως είναι ο ίδιος λόγος που τον διπλανό μας δεν τον υπολογίζουμε και τόσο πολύ, γιατί το θεωρούμε καθημερινό και σίγουρο? Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι γεγονός αυτό. Αυτά τα οποία λέω εγώ σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή, τα έχω ξαναπεί αρκετές φορές. Οι ίδιοι μου ερωτάνε τώρα, θα πας το 90,1 να μιλήσεις? Λέω, ναι, θα τον έχουμε εκεί να δούμε τι θα πεις. Μας τα στάχω πει. Ναι. Αλλά είναι αλλιώτικα όταν το ακούγεται από διαφορετική σκοπιά, από, ας το πούμε, απρόσωπη σκοπιά. Είναι ο ίδιος λόγος που το παιδί που έχει γονέα δάσκαλο δεν μαθαίνει από το γονιό του τίποτα, παρά περισσότερα από τον δάσκαλο του σχολείου. Αφού τον έχει κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά, δύσκολα, ας πούμε, να αντικαταστήσει το ρόλο του να, γονέα με τον μπαμπά. Να απορροφήσει αυτά τα ουσιώδη πράγματα. Ναι. Ναι. Πού θα τα κάνεις αυτά τα σεμινάρια, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Η λακωνική αγωγή έχει ένα χώρο μέσα στο οποίο μπορούν να εγκατασταθεί ένα σεμινάριο θαυμάσια. Οι πιο πολλοί οι οποίοι έρχονται, αρκεί και μόνο που ερχόμαστε, αισθανόμαστε ότι γινόμαστε καλά. Μέσα σε αυτό το φυσικό σου περιβάλλον, μέσα σε ελιές, εκεί πέρα μέσα στο Λαύριο και στην Καμάριζα, εκεί θα τα κάνεις αυτά. Εκεί. Ανοιχτό προσκλητήριο. Όχι, επιλεκτικό προσκλητήριο πλέον αγωγικής. Εδώ ήθελα να σου πω τώρα κάτι, επειδή το είπες το επιλεκτικό. Είναι πάγια πρακτική των μισθών, το βλέπουμε στον Ορφέα, το βλέπουμε στον Πυθαγόρα, το βλέπουμε σε όλους, να επιλέγουν πού και σε ποιους θα μεταδώσουν. Τον κόσμο τον οποίο θα τους ακολουθήσει και στον κόσμο στον οποίο θα μεταδώσουν τη γνώση, τον επιλέγει ο δάσκαλος. Δεν είναι δυνατόν να το δώσεις αυτό σε ένα πλήθος, σε έναν όχλο? Πολύ χαίρομαι που το λες αυτό, Γιώργο, διότι δεν το είχα σκεφτεί αυτό ή δεν το είχα διαβάσει ίσως. Αλλά μου ήρθε αυτόματα ότι ο άνθρωπος ο οποίος σε γνωρίζει δεν περιμένει κάτι πολύ πιο σπουδαίο από αυτά τα οποία του έχεις ήδη πει. Συνεπώς πρέπει να είναι κατά έναν τρόπο παρθένος όσον αφορά τουλάχιστον τη δική σου επαφή με το άτομο. Μάλιστα. Λοιπόν, γυρνάμε λίγο στον Ιπποκράτη. Για σένα τι ήταν ο Ιπποκράτης? Επιστρέφει λοιπόν στο απόψινό Σαϊδιάννη, ένα ανοιχτό περπάτημα με άλλες πηξίδες, άλλες κατευθύνσεις. Καθώς διαβάζουμε το σημαντικότερο πράγμα για τον άνθρωπο, που είναι η υγεία, θα διαβάζουμε από μια άλλη σκοπιά. Βαθιά το σώμα του. Βαθιά το σώμα του. Βαθιά το σώμα του. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Σωκράτη τον Χριστοδουλάρη. Ο Σωκράτης σε ρώτησε προηγουμένως, επειδή ασχολείσαι και ασκείς Ιπποκράτειο ιατρική, δηλαδή ένα κομμάτι της που είναι η μοχλική. Ακριβώς. Τους μοχλούς. Ναι, ναι. Τα χέρια σου κάνεις μοχλούς, αυτό ακριβώς εννοείς? Ξεκινάει κανείς με τα χέρια και εν συνεχεία μεταχειρίζεται και όργανα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει ένας θεράπων να αποκαταστήσει την πλήρη νευρική δύναμη στο πάσχον σημείο. Τα όργανα αυτά ποια είναι, τα βοηθητικά που μπορεί να έχεις? Πώς το λένε, υπάρχουν κάποιοι μοχλοί, υπάρχουν κάποιοι τροχαλίες. Απλά εργαλεία, τίποτα πολύπλοκο. Μια μαγκούρα, μια βέργα, έτσι. Ακριβώς. Θυμάμαι λοιπόν στην Κρήτη πάνω σε Μαδάρες ένα βοσκό που είχε την κατσούνα του από πίσω και είχε τα χέρια του από πάνω, συνέχεια περπάταγε έτσι. Και το ρώτησα, ρε παιδί μου, τόσες ώρες έτσι τα χέρια, δεν κουράζεσαι? Μου λέει, ξεκουράζομαι. Τέντωνε το σώμα του, έτσι, προφανώς τέντωνε το σώμα του σε μια σταθερή θέση και περπάταγε σαν ένας σταυρός μεγάλος. Εκτός από το τέντωμα, δημιουργείται και μια απάλυνση του βάρους των χεριών. Μάλιστα. Πάνω στην άρθρωση. Και όταν είναι κάτω τα χέρια, οι εντάσεις στο πρόσθιο δελτοειδή, ο οποίος κρατάει ως επιτοπλίσων όλες τις κινήσεις και δημιουργεί τις κινήσεις των χεριών όταν εργαζόμαστε κάπου, αυτά κουράζονται. Οπότε βάζοντας τα χέρια στη ξεκούραστη θέση, αγκιστρώνοντας το πάνω στη μαγκούρα, αισθάνεται αυτή τη ξεκούραση. Να λοιπόν μια πρακτική της γλίτσας και της μαγκούρας για τους βοσκούς που υπήρχε. Μια απάντηση, γιατί βλέπαμε την εικόνα αυτή. Ναι.
Και λέγαμε γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω τη μακμούρα. Να βαρέσει κάποιον ή να την κρατήσει στο χέρι για να σε βοηθήσει να κατέβεις σε ένα δύσκολο ανέβασμα ή κατέβασμα. Αλλά αυτό που λέει τώρα, όταν αυτός ο άνθρωπος 10-14 ώρες περπατάει πάνω στο βουνό, χρειάζεται κάποια στιγμή το βάρος των χεριών του και οι ώμοι του τον βαραίνουν πια, δεν το αντέχει πια. Οπότε βρίσκει αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τι κάνει μόνος του, γίνεται Ιπποκράτης. Η Ιπποκράτεια θεραπευτική, ο Ιπποκράτης ο ίδιος, αισθάνομαι ότι μάζεψε όλη τη γνώση των παλαιότερων ασχολούντων με την υγεία και τα συνέταξα σε μια επιστημονική βάση, ότι αυτό κάνει εκείνο. Και στη δική μου τακτική έχω κάνει μια εργασία βλέποντας τους ληστές τότε που εσκότωσε ο Θησέας ως άτομα τα οποία βοήθησαν τον Ιπποκράτη να καταλάβει ορισμένα πράγματα τα οποία μεταχειρίστηκε εν συνεχεία, τους μοχλούς, τα εργαλεία, το σύστημα το οποίο μεταχειριζόταν οι λεγόμενοι ληστές που δεν ήταν ληστές. Πάμε να το δούμε. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Θησέας, ερχόμενος λοιπόν από την Τριζίνα προς την Αθήνα, συναντάει κάποιους ληστές στον δρόμο που σήμερα λέμε κακιά σκάλα. Και πρώτα απ' όλα τον Σύνη. Ο ΠΤΟ Κάμπτη. Όμως, άμα τα μαθαίναν τα παιδιά έτσι όπως θα μας τα πει τώρα ο γιατρός, ο Σωκράτης, θα δουν μια άλλη οπτική. Αυτό τι ήταν ο ΠΤΟ Κάμπτη. Ο ΠΤΟ Κάμπτη λύγησε τη σπίτι, δηλαδή το πεύκο. Φαντάζομαι ότι δύναμη άνθρωπος, έτσι, γίγαντας, έτσι, πόση δύναμη θα έχει στα χέρια του ο άνθρωπος αυτός για να το κάνει αυτό. Ναι. Σε ξεγοφιασμένους ανθρώπους τους έδινε έδαινε το πόδι και εν συνεχεία έκοβε το σκηνί το οποίο συγκρατούσε το λυγισμένο πλέον δέντρο και εξακοντιζόταν το πόδι έξω από την εκτόπισή του. Mm-hmm. Και έμπαινε μέσα στη θέση του, δηλαδή γινόταν μία ανάταξη. Ξεράπευε εξαρθρώσεις δηλαδή. Εξαρθρώσεις του ισχύου. Μπράβο, το έχω ξεγόφιασμα. Ναι, ναι. Το ξεγόφι που πονάει πολύ. Το βλέπουμε και στα ποδόσφαιρα ή στο γήπεδο, στο μπάσκετ καμιά φορά, που του βγαίνει όμως του αθλητή και πόσο πονάει να το ξαναβάλουν στη θέση του. Σωστά. Κάτι τέτοιο έκανε αυτός, ας πούμε, λυγίζοντας ένα δέντρο. Αν και ο πρώτος τον οποίο απήντησε ήταν ο Κορινίτης ή Περινίτης, ο οποίος είχε μία μαγκούρα, ένα ξύλο, το οποίο λέει ο Θησέας ότι βαρούσε τους ανθρώπους στο κεφάλι και τους σκότωνε. Δεν πρέπει να ήταν αυτό, διότι εάν όλοι αυτοί οι λεγόμενοι ληστές, και ήταν ληστές διότι ως θεραπευτές, προϊστορικοί θεραπευτές, ασχολούνται με το να σκοτώνουν και να ληστεύουν τους ανθρώπους, δεν χρειάζονταν πάρα πολύ, καμιά εικοσαριά στρατιώτες και τους καθάριζε. Αλλά δεν το έκανε αυτό. Και ούτε θα είχαν μείνει και στην ιστορία, έτσι, δεν θα υπήρχε λόγος να μείνουν τα παραδείγματά τους. Ναι, ρε παιδί μου, θα κράταγε ένα μαχαίρι, ένα σπαθί, ένα κόδιο, ένα τόξο. Και θα τελείωνε. Θα το χτύπαγε με ένα πολεμικό εργαλείο. Για να σκεφτείτε κανείς ότι ο προκρούστης, ο οποίος είναι και πιο γνωστός. Τι έκανε λοιπόν αυτός με τη μαγκούρα, δεν μας είπες. Λοιπόν, χτυπούσε, υποτίθεται, χτυπούσε τους ασθενείς, τους... Αυτούς που τους ζητούσαν, πάστε τόση μια βοήθεια. Ναι. Επάνω σε κέρια σημεία, τα οποία έβλεπε ότι είχαν πρόβλημα. Αυτή η έκτακτη παρέμβαση επανέφερε μία φυσιολογικότερη διαρθρωτική ικανότητα. Μάλιστα. Αυτό ήταν με τον Κορινίτη. Mm-hmm. Μετά είχαμε τον Σκύρονα. Σκύρος είναι από την Πέτρα και ήταν η κακιά σκάλα εκεί. Οπωσδήποτε η κακιά σκάλα ήταν κάποιο στενό εκεί, διότι υπήρχε η καταλύστηση του βουνού και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, κουβαλούσαν όλα αυτά τα βάρη, κάπου πονούσε η μέση, τις έβαζε λοιπόν κάτω, τις έκανε την οποιαδήποτε θεραπεία και εν συνεχεία τις δοκίμαζε στην επίκυψη. Λένε ότι έπλαινε τα πόδια του. Τους έβαζε, λέει, να του πλένουν τα πόδια. Ναι. Δεν νομίζω. Διότι και πάλι λέω, δεν ήταν δυνατόν όλες αυτές οι διαδικασίες τις οποίες περιγράφονται. Εσύ λες λοιπόν ότι τους θεράπευε και τους δοκίμαζε δι' αυτού του τρόπου αν μπορούν να σκύψουν πια.
Πολύ αν μπορεί να σκύψουν σωστά. Πολύ σωστά, αυτό ακριβώς έκανε. Να σου πω τώρα τι μου έρχεται και στο κεφάλι. Δηλαδή, να σου πω ότι αυτοί ήταν τρία φίλτρα ανθρώπων, ιατρών, φιλόσοφων της εποχής, ούτως ώστε όσοι έρχονταν στην Αθήνα να έρχονταν υγιείς. Ή τούμπαλιν από την άλλη μεριά, από Αθήνα προς Κόρυθο. Να μπορούν να συνεχίσουν τον δρόμο, την πορεία, για ακριβώς. Να μην είναι χολοί. Ακριβώς. Να φανταστεί κανείς ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή αυτό που με ενδιέφερε εμένα, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ληστής να χρειαστεί να παλέψει, να δέσει, να βάλει σε ένα κρεβάτι, να του ισιώσει τα πόδια, να κόψει από εδώ, να κόψει από εκεί, για να το ληστέψει. Νομίζω ότι είναι περιττή όλη η διαδικασία. Υπερβολή. Ναι. Και έκανα αυτή την έρευνα και κατά την άποψή μου ήταν προϊστορικοί θεραπευτές. Και την έχεις αναλύσει πάρα πολύ ωραία σε πολλές ομιλίες σου. Αυτό μπορούν να τα βρουν οι φίλοι σου και στο διαδίκτυο της ομιλίας σου για αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν θες να μας πεις ότι ο Ιπποκράτης, και όχι θες να μας πεις, αυτό λες και κάπως έτσι είναι τα πράγματα, τι ήτανε η εγκυκλοπαίδεια της ιατρικής γνώσης εποχής του. Μάζεψε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, τι έχουν πει ίσως και τι έχουν γράψει προηγούμενοι από αυτόν, στα ιατροθεραπευτήρια, στα μαντεία, στα σκληπεία, και τα έκανε πλέον κώδικες, τα κατηγοριοποίησε και έχουμε πλέον την ιατρική ως επιστήμη πια και όχι ως τέχνη απλή. Αυτή ήταν η πρώτη ιατρική σχολή, την οποία θεωρώ ήταν και ολοκληρωμένη. Υποθέτω ότι είχε πάρα πολλούς συγγραφείς οι οποίοι καθόντουσαν και κρατούσαν πρακτικά, υπαγόρευε τα. Mm-hmm. Καθόταν εκεί στον Πλάτανο, στην Κο. Έχεις πάει? Ναι, βεβαίως. Είναι υπέροχο μέρος. Να πιει κανείς από αυτό το ιερό νερό, το οποίο ακόμα αναβλύζει στις πηγές. Εδώ θέλω να μου δώσεις μια ακόμα βοήθεια. Γιατί σε όλους αυτούς τους ιερούς χώρους και κυρίως τα Ασκληπία και τα Ιπποκράτεια ιερά, γενικά σε όσους χώρους έχουμε ιατροθεραπευτική, υπάρχει πάντα κάποια πηγή ρέουσα? Υποθέσεις μπορώ να κάνω. Ναι, ναι. Για να βγει νερό από κάπου σημαίνει ότι υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα σημαίνει και ενεργειακή μορφή. Κίνηση ηλεκτρονίων, ροή ηλεκτρονίων. Ακριβώς. Συνεπώς, από οπουδήποτε περνάει νερό, συμπεριλαμβάνει και το ποσοστό της ύλης μέσω των πετρωμάτων το οποίο περνάει. Αυτό λοιπόν βοηθάει πολλές φορές απλό νερό να πιει κανείς για να καθαρίσει απορισμένες τοξικές ουσίες οι οποίες έχουν εμποτιστεί μέσα μετά από τόσα κακή διατροφή την οποία από τότε έκαναν. Δηλαδή ο άνθρωπος πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει πολύ. Έχουν αλλάξει τα συστήματα μέσα στον οποίο βρίσκονται, οι τεχνικές δηλαδή. Αλλά ο άνθρωπος αποτελείται από ένα ορισμένο ποσοστό οργάνων, μελών του σώματος. Δεν έχουν αλλάξει αυτά καθόλου. Συνεπώς και οι παθήσεις είναι οι ίδιες, ασχέτως αν θέλουμε να τις ονομάσουμε αλλιώτικα. Οι παθήσεις, οι αρρώστιες μάλλον, προέρχονται, δηλαδή έχουν ονομαστεί περισσότερο για να κατατοπιστούμε εμείς οι θεράποντες το τι έχει ο άνθρωπος και πού το έχει. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι μία η ασθένεια. Και λέγοντας για την ασθένεια, στο που την έχει, σε κατευθύνει προς τα εκεί και δεν μπορείς να δεις τα άλλα και δεν βλέπεις τα άλλα ή τα παραβλέπεις τα άλλα. Ναι. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή να πας στον λέει ο Ιπποκράτης, αν έρθει κάποιος και μου πει πονάει το μάτι μου, θα ήμουν κακός γιατρός αν κοιτούσα το μάτι, λέει ο Ιπποκράτης. Πολύ σωστά. Πρέπει να κοιτάξεις και κάπου αλλού. Δηλαδή, μία ένδειξη ότι το νευρικό σύστημα έπαιζε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο ήταν και οι διατρήσεις που κάνανε στο κρανίο. Μάλιστα. Οι διατρήσεις που έκανε στο κρανίο δεν ήταν για να ακουμπήσουν τον νευρικό ιστό, τον εγκέφαλο δηλαδή. Ήταν για να απαλύνουν την πίεση που υπήρχε στον εγκέφαλο λόγω κακής κυκλοφορίας από τον πρώτο ναυγενικό. Να πούμε εδώ για τον κόσμο που δεν το ξέρει ότι εγκεφάλους που έχουν υποστεί διάτρηση από την αρχαιότητα έχουμε βρει στοιχείο
στις αρχάνες της Κρήτης, στα Άβδυρα, που υπήρχε μεγάλο ασκληπείο, και στους Δελφούς. Αυτά τα τέσσερα τουλάχιστον ξέρω εγώ που έχω δει. Δηλαδή είναι, και είναι τρομερό ότι πολλά από αυτά τα κάνανε και για να βγουν και λόγχες ή κομμάτια από ακόντια, που είχε τραύμα δηλαδή ο άνθρωπος, και λένε οι παλαιοπαθολόγοι που τα εξέτασαν ότι ο ασθενής αυτός έζησε 20-25 χρόνια μετά από αυτήν την χειρουργική επέμβαση. Είναι τρομερό. Βλέπουμε λοιπόν ότι... Και μιλάμε για 700 π.Χ., 800 π.Χ. για τέτοιες... Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να αυτοϊαθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι απελευθέρωση του νευρικού συστήματος στο πάσχον σημείο. Όταν λες απελε... Αυτό ισχύει ακόμα και για τον καρκίνο. Ο καρκίνος... Πώς τον έχεις προσδιορίσει, η άποψή μου. Σοκρατή. Η άποψή μου. Πώς τον έχεις φωτογραφίσει. Ακούγονται... Η απόφαση, άπειρες απόψεις. Η απόφαση του σώματος, του οργανισμού, να πει φτάνει πια, δεν θέλω να ζήσω άλλο. Είναι μια ταλαιπωρία του οργανισμού, ο οποίος ο ίδιος ο οργανισμός, μετά από τόσα φάρμακα, τόσες αγωγές που έχει κάνει, αναστέλει τη δυνατότητα, της δυνάμεώς του, την εσωτερική δυνατότητα της αυτοΐασης, την αναστέλει, οπότε ξαφνικά σου λέει φτάνει πια, εκτός και αν είναι κάποιο υλικό το οποίο έχει καταπιεί, έχει εισπνεύσει και ακόμα ακτινοβολεί. Οπότε μην μπορώντας να το αποβάλει, δημιουργείται ένας όγκος στο σημείο εκείνο και αυξάνει. Δεν παρουσιάζεται σε ηλικίες 25, 30, 35 ετών. Μπορούμε να πούμε ότι ο οργανισμός του επήρε αυτή την απόφαση. Μπορούμε να ξέρουμε μέχρι τα 35 του τι υπέστη αυτός ο άνθρωπος στην κοιλιά της μάνας του, τι έτρωγε η μάνα του, τι το τροφοδοτούσε το μωρό μέσα στην κοιλιά της, μέχρι ότου που μεγάλωσε και έφτασε τα 35 του. Υπάρχει αυτοίαση στον καρκίνο. Θεωρώ ότι ναι, αν μεταχειριστούμε τις δυνάμεις του εγκεφάλου. Θεωρείς ότι κάτι τέτοιο κάνανε στα Ασκληπία και στα Ιπποκράτεια Ιερά, δηλαδή βοηθούσαν τον άνθρωπο να αυξήσει περισσότερο δυνατότητα του εγκεφάλου του για να αυτοϊαθεί? Η ερώτηση γίνεται πάντοτε, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε αυτούς τους υπόγειους χώρους όπου γινόταν και η εγκύμηση? Ένα ερωτηματικό μεγάλο. Ένα ψυχολογικό δηλαδή σύστημα θεραπείας, το οποίο βοηθούσε πλέον τον ασθενή να ξεπεράσει την πάθησή του. Ντοπίνγκ. Δεν ξέρω τι μεταχειριζόντουσαν, αλλά την Παπαρούνα τι μεταχειριζόντουσαν. Μάλιστα. Τον Άρθικα. Ο Νάρθικας είναι ένας τρόπος διανύξεως των σημείων της σπονδυλικής στήλης να απελευθερωθούν τα νεύρα τα οποία είναι πιεσμένα. Άρα πάλι στο ίδιο καταλήγουμε. Καταλήγουμε ακριβώς. Είναι κατεγνωσμένος, καταγεγραμμένος Φερρυππίν, ο καρκίνος στην αρχαιότητα. Αν ήταν ποιο? Αν έχει βρεθεί, θέλετε. Διαγεγνωσμένος. Ναι, βέβαια, το λένε συγκεκριμένα, καρκίνος. Υπάρχουν και αγαλματίδια με γυναίκες που έχει αφαιρεθεί ο μαστός και τέτοια πράγματα. Ναι, υπάρχουν τέτοια. Το θέμα είναι ότι δεν είναι πολλά όμως, σε σχέση με τα σημερινά. Δεν ξέρω αν έχουν αφαιρεθεί. Είναι τα αφιερώματα που κάνουν συνήθως τους στήθους. Και πηγαίνουν σε ένα ιερό και λένε «Θεέ μου, να μου κάνεις καλά το στήθος μου». Δεν νομίζω ότι κόβανε, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά εάν παίρνουν τον όρκο, ο οποίος λέει «Ουδέ τέμνο», υποθέτω ότι δεν κόβανε μέρη τα οποία ήταν ασθενή. Ιδιαίτερα το ασθενές μέρος έχει την πιο πολύ δύναμη μέσα του για να προσπαθήσει να αυτοϊαθεί. Εμείς κόβοντάς το τώρα, κόβουμε τη δύναμη και ένα ποσοστό δυνάμεως. Να σε ρωτήσω κάτι. Ένα πολύ δύσκολο ερώτημα θα σου βάλω τώρα και αν θέλεις απαντάς, αν θες όχι. Στα Ασκληπία, μία από τις δυνατότητες που είχαν οι ασκληπιάδες οι ιατροί και ο ίδιος ο ασκληπιός ήταν να ανασταίνουν νεκρούς. Αναφέρονται τουλάχιστον 17 αναστάσεις στην αρχαιότητα. Μέχρι και ο ίδιος ο Μίνωας έστειλε τον νεκρό γιο του μέσα σε ένα πιθάρι γεμάτο μέλι, στο Ασκληπείο, στον Ασκληπείο, να τον αναστήσει. Και τον ανάστησε και τον έστειλε πίσω. Η ερώτηση τώρα. Όπως λέει ο Πέλικαν, ο μεγάλος θεολόγος, αν ο Χριστός αναστήθηκε, όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία.
Αν δεν αναστήθηκε, όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία. Ναι, είναι εκ των όνου κάνευ. Όχι, δεν θα το έλεγα έτσι. Διότι πολλά έχουν γραφτεί στην Καινή Διαθήκη, συνηγορούμενος και της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία είναι εμβόλυμα. Εάν ψάξουμε και δούμε ότι σήμερα, πριν από 20 χρόνια που το είχα ακούσει, ένας Ινδός είπε να τον θάψουν ζωντανό και μετά από 15 μέρες να τον ξεθάψουν, είχε φτάσει σε μία καταστολή. Αυτογνωσίας, ναι. Ώστε μπορούσε να ελέγχει μια καταστολή. Κάθε ζωική του ενέργεια. Ναι. Αυτό μπορεί να υποθεί ότι ήταν ανάσταση. Κάτι σαν νεκροφάνεια μου λες τώρα, σαν δυνατότητα τέτοια, δηλαδή να, αλλά και οι ζωτικές ανάγκες του οργανισμού, οι ζωτικές λειτουργίες. Δυνατότητα να απονεκρώνει τα όργανα του. Όλο το σώμα του. Και να τα επαναφέρει και πάλι. Όταν φτάνει στο σημείο πλέον να μην αναπνέει ή να παίρνει μία αναπνοή κάθε 2 λεπτά ή 3 λεπτά, νομίζω ότι όλες οι άλλες λειτουργίες του σώματος έχουν κατασταλεί. Και εδώ πάμε λοιπόν στον απρόνιο του Διανέα. Δεν διαβάζουμε ότι βλέπει αιωρούμενους ιερείς βραχμάνες, δηλαδή να έχουν καταργήσει τη βαρύτητα και να αιωρούνται στον αέρα. Και εδώ πάμε στον βραδύ ρυθμό που είναι απαραίτητος για τη ζωή. Και όχι, πάμε στο σπέβδε βραδέως που λέγει Φωτόπουλος στην ελληνική ταινία, τη θυμάσαι. Ναι. Και όχι το γρήγορο, το άγχο, που άγχο σημαίνει αυτό, κοντή ανάσα, άγχο σημαίνει κοντό, τρέξιμο, αλάφιασμα, που τελικά τι κάνει, τίποτα, μικραίνει τη ζωή. Παρακολούθησα σήμερα που οδηγούσα εδώ από το κτήμα, πήρε αρκετή ώρα. Την πιο πολλή διαδρομή την έκανε χωρίς αναπνοή. Την πιο πολλή διαδρομή όλοι οι οδηγοί δεν αναπνέουν. Άρα έχουν έλλειψη οξυγόνου. Ασυνείδητα. Ασυνείδητα, ναι. Από το άγχος τους. Προσπάθεια να είναι προσιλωμένη σε αυτό το οποίο κάνουν εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν είναι βέβαια μόνο στο οδήγημα. Είναι και στην καθημερινότητα. Στο να είσαι εντάξει απέναντι στον προϊστάμενό σου, στο να είσαι εντάξει απέναντι στο δάσκαλο, στο να είσαι εντάξει απέναντι στον οποιοδήποτε, έτσι. Ναι. Ενώ το υγιές παιδί θα τρέξει από εδώ, θα πάει να κλωτσίσει από εκεί. Μαμά, κοίτα! Μπαμπά, για δώσε εδώ! Δηλαδή πρέπει να παίρνει τουλάχιστον 30 φορές πιο πολύ οξυγόνο αυτό το παιδί που αθλείται, κυνηγάει, κινείται δυναμικά, από έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται στο γραφείο και γράφει. Άρα έχουμε έλλειψη οξυγόνου. Βέβαια, πολύ καλά κάνει οποιοδήποτε προβάλλει τα μηχανήματα του όζοντος, ας πούμε, αλλά δεν είναι λύση αυτή, είναι σαν ένα μπαστούνι. Πονάει το πόδι σου, δεν παίρνεις το μπαστούνι, δυναμώνεις το πόδι σου. Γιατί είναι αδύναμο το πόδι? Γιατί το χτύπησες? Μπορεί, αλλά μπορεί να είναι αδύναμο επειδή το νεύρο το οποίο κατευθύνει τη λειτουργία του ποδός πάσχει. Η καρδιά, έχουμε βραδικαρδίες, έχουμε ταχυκαρδίες, έχουμε αρρυθμίες. Όλα αυτά μπορεί να έχουν το υπόβαθρο της ευαισθησίας, της παρενοχλήσεως του αστεροειδούς γανγκλίου, το οποίο βρίσκεται στον αυχένα, από αρθρητικές καταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται σπονδύλους επάνω. Κάποια υπέρμετρη ενόχληση του γανγκλίου αυτού φέρει μια έκτακτη συστολή ή αναστέλει την. Οπότε, για να το προφυλάξει ο οργανισμός το κάνει, για άμυνα το κάνει και προκύπτει η ασθένεια, έτσι. Αυτό είναι, δεν είναι άμυνα, αυτό είναι όχληση. Mm-hmm. Σαν να σου δώσει ένα σημάδι, δώσει ένα σημείο. Ναι, ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο ένας οστεοπαθολόγος να αναλάβει μια περίπτωση ταχυκαρδίας, αρρυθμίας, ακόμα και εν πάση περιπτώσει, αρρυθμίας και ταχυκαρδίας και να το φέρεις πέρας. Άρα λοιπόν πάλι πάμε στην ανάταξη και αναδιάταξη του σώματος, στη σωστή ανάπλαση, στη φυσιολογική μας θέση, να είμαστε φυσιολογικοί, έτσι, να τεντωθούμε,
να λειτουργούν όλα τα νεύρα και όλες τα αγγεία να τρέχουν σωστά το αίμα μέσα μας, για να μπορέσουμε να παίρνουμε τις σωστές ανάσες, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην αυτοΐαση. Απελευθέρωση της δυνάμεως, της θεϊκής δυνάμεως που έχει το κάθε όν, ο κάθε άνθρωπος. Απελευθέρωση ούτως ώστε να πάει απρόσκοπτα σε κάθε ευαίσθητο σημείο. Και όταν ο εγκέφαλος αιματούται καλά, πλέον οι εντολές είναι σωστότερες. Γιατί και ο εγκέφαλος μπορεί να κάνει λάθος. Πότε κάνει λάθος? Όταν δεν οξυγονούται καλά, όταν δεν έχει το σωστό υλικό. Άρα, οξυγόνο, διατροφή, κίνηση και επαναφορά της δομής σε μια φυσιολογική, δημιουργική, λειτουργική κατάσταση είναι τα τέσσερα πράγματα τα οποία είναι αναγκαία για να υγιένει ο άνθρωπος. Επιστροφή και πέρα σε αυτή την ολότελα ανατρεπτική απόψινή εκπομπή. Ανατρεπτική με το, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι, σωστά. Που έλεγε το παλιό τραγούδι. Μια και εν ονόματι της εμπορευματοποίησης, εν ονόματι της άγριας κονόμας, εβάλαμε και την ιερή επιστήμη της ιατρικής σε αυτή τη λογική. Ας μην ξεχνάμε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες χρηματοδότησαν και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δυστυχώς όλα τα ιατρικά, όλα τα πανεπιστήμια, τα μέρη της ιατρικής δηλαδή μέσα στο πανεπιστήμια, χρηματοδοτούνται από τις φαρμακοβιομηχανίες. Προσεγγίζουν όλα τα ιδρύματα αυτά, προσεγγίζουν τους φοιτητές, τους χρηματοδοτούν να κάνουν κάποια έρευνα για κάποιο φάρμακο, να γίνει επισήμως. Οι οποίες φαρμακοβιομηχανίες είναι οι ίδιοι κλάδοι των ίδιων πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες η ίδια εταιρεία έχει και όπλα, έχει και φάρμακα, πετρέλαια, έχει και πετρέλαια, ελαστικά, έχει αυτοκίνητα. Έχει και εφημερίδες, ραδιοσταθμούς, περιοδικά, τηλεοράσεις. Η διαπλοκή σε όλο το μεγαλείο. Και κατευθύνουν τις σκέψεις και τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπων γενικά. Και αυτοί παίρνουν τους γιατρούς, τους κάνουν εκδρομούλες, μια στην Ισπανία τους πάνε, μια στη Γερμανία τους πάνε, μια στη Χαβάη τους πάνε και μετά ο καθορίζουν τη φύση και τη δομή του χαρακτήρα της κάθε σπουδής. Σκέφτονται πάντως επιστημονικά. Είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν και συντηρούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουν το πάνω χέρι στα πάντα. Όχι μόνο στην ιατρική. Παντού. Στα μαθηματικά, στη φιλοσοφία, στην ιστορία, αλλοιώνουν γεγονότα, τα παρουσιάζουν όπως θέλουν. Χτίζουν δηλαδή με τη δύναμη του χρήματος το δικό τους κόσμο. Έναν κόσμο πλασματικό. 2-3 εκατομμύρια είναι τα χρήματα τα οποία πληρώνει ο κόσμος σήμερα για σκλήρυνση κατά πλάκας. Μάλιστα. 2-3 εκατομμύρια. Ένας Έλληνας είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, άρχισε να ερευνά μόνος του έναν τρόπο αντιμετωπίσεως του και έκανε μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, MS Society τη λέει, όπου σειραίουν όλες οι ενδιαφερόμενες περιπτώσεις, σειραίουν τι ακριβώς έχουν κάνει για να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους. Και βρήκανε ότι μόνο 5% αυτών των φαρμάκων της κλήρησης κατά πλάκας που παίρνουν ως επιτοπλίστων σήμερα οι άνθρωποι είναι για να αναστείλουν την καθοδική πορεία. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είτε δεν κάνουν τίποτα είτε είναι δηλητήρια. Που ως επιτοπλίστων είναι δηλητήρια. Γι' αυτό τα λένε φάρμακα, φαρμάκια. Το φάρμακο και το φαρμάκι είναι σύνυχες, έτσι. Πολύ. Ναι. Πολύ. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στις περιβόητες χημειοθεραπείες, οι οποίες κοστίζουν 10-20 χιλιάδες ευρώ η καθεμία από αυτές. Όταν έγινε ανάλυση κάποτε σειράς χημειοθεραπείων, τι να σου πω, δεν πιστεύανε αυτά τα οποία βλέπανε μπροστά τους. Τι σου βάζουν μέσα στον οργανισμό για να πάρεις μία παράταση ζωής, για να... Και την πληρώνεις ακριβά και πληρώνεις για να πεθάνεις. Ο Ιπποκράτης τι φάρμακα έδινε? Το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου. Το είπε αυτό.
Η τροφή δηλαδή ότι παίρνεις από το στόμα. Και τα βότα να είναι τροφή. Ακριβώς. Αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Εδώ όμως πρέπει να ξέρεις, να ξεδιαλύνεις ποιο θα φας, από πού θα το φας, πότε θα το φας, γιατί θα το φας. Σωστά. Έτσι, γιατί μεσολαβούν και διάφοροι Αλμπάνιδες, ας πούμε, έτσι, που πουλάνε οτιδήποτε στον καθένα. Γιατί οτιδήποτε παίρνει κανείς, εφόσον είναι φυτικής προελεύσεως και εκτός αν είναι δηλητηριώδες απόλυτα. Που δεν έχουμε τέτοια στην Ελλάδα χοντρικά. Όχι, δεν υπάρχει. Ως επί το πλείστον, κάποια ευμενή λειτουργία θα κάνει. Άρα, αν δεν σου κάνει καλό, αν δεν σου κάνει κακό, θα σου κάνει καλό. Με αυτόν τον τρόπο είναι που ανείχνευσε τα αποτελέσματα των βοτάνων ο Ιπποκράτης. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι δύο από τους πλέον υγιείς λαούς στον πλανήτη Γη είναι οι Κρητικοί και οι Καριώτες. Ναι. Έχουν άπειρα συνέδρια για την ηλικία που φτάνουν οι Κρητικοί. Στη Γάβδομα πας στο κημητήριο της Γάβδου, 107, 108, 104, 112, μετράς τριψήφια νούμερα. Και βέβαια, εντάξει, να πει ο αέρας και το τι τρώει ο άνθρωπος εκεί πέρα πάνω, και στην Ικαρία αντίστοιχα πράγματα. Αν δεις τη διατροφή τους λοιπόν και δεις τα χόρτα και τα βότανα που βγάζουν αυτά τα δύο νησιά, καταλαβαίνεις ότι τα κατσίκια τους τι τρώνε, τα σφαχτά τους τι τρώνε και οι ίδιοι άνθρωποι από χόρτα τι τρώνε. Γιατί και το κρέας έχει σημασία με το τι τρώει το ζώο. Και όχι μόνο ηλικιακά είναι ενδιαφέροντα, αλλά είναι και ενεργειακά. Δηλαδή η κατάστασή τους από άποψη ενέργειας είναι εκπληκτική. Ναι. Και στις δύο αυτές περιοχές. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος αναζητάει κάποια βοήθεια πάει σε ανθρώπους οι οποίοι όντως ζουν σε ακριτικές περιοχές, διότι αυτοί έχουν διατηρήσει αυτήν την γνώση. Να σου το πω και η απλά. Μαμά μου, ο μπαμπάς μου δεν είχαν και ποτέ αυτό. Γιατρό πάνω εκεί στο βουνό, στον Ψιλορίτη, και ήταν από μόνοι τους. Μαζευόταν όλο το χωριό και λέγε πως τι θυμάστε. Ρωτήσανε έναν, πρέπει να ήταν 97 ετών, του κάναν συνέντευξη και του λένε και ερωτικά, τι να απαντήσω. Στα αυτονόητα λέει. Λοιπόν, έχουμε μια παρεμβασία. Ναι. Από ό,τι βλέπω. Ακριβώς, ένας εκλεκτός φίλος. Ένας παιδίατρος από την Κυπαρισία κάτω μακριά έρχεται και είναι ο παιδίατρος ο κύριος Σωτήρης Σαρδέλης, ο οποίος είναι ένας αντισυμβατικός παιδίατρος, μαλώνει τις μαμάδες που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους μπούλιδες και βλέπει, προβλέπει και βλέπει ότι το πρόβλημα το έχουν οι γονείς και όχι τα παιδιά. Σωτήρη μου, γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είσαι καλά? Όλα καλά. Πρώτα πολλά χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μας άκουγες? Σας άκουγα. Μπράβο, μπράβο. Πόσο χαιρόμαστε που ακούμε και από την άλλη πλευρά. Όταν λέω άλλη πλευρά, εννοώ την διδακτική πλευρά. Να καταλαβαίνουμε ότι όντως η φυσιολογικότερος τρόπος αντιμετωπίσεως των καταστάσεων είναι ο σωστότερος. Σωτήρη Σαρδέλη, εσύ έχεις κάνει μια καινοτομία όπως ο ανατρεπτικός ο Σωκράτης ο Χριστοδουλάρης εδώ πέρα με την οστεοπαθολογία του. Εσύ είσαι ανατρεπτικός στην Κυπαρισία όπου ζεις και εργάζεσαι, με αυτά που έχεις βρει και έχεις δει να συμβαίνουν εκεί πέρα κάτω. Καταρχήν, ένα πράγμα, ας πούμε, ως παιδίατρος που είσαι, που μπορούμε να θίξουμε είναι τα εμβόλια, τα παιδικά εμβόλια, έτσι? Ακριβώς. Πες μου κάτι, πόσα εμβόλια κάνει ένα παιδί σήμερα, ένα μικρό παιδί μόλις γεννιέται μέχρι να πάει στο δημοτικό και να πάει στις πρώτες τάξεις του δημοτικού? Πόσα του λέει ο παιδίατρος δηλαδή να κάνει? Μάλιστα. Αυτό ποικίλει κατά τη δική μου γνώμη, δεδομένου ότι το παιδί ανήκει στο γονιό, έτσι, ούτε στο κράτος ούτε στον παιδίατρο. Βέβαια. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα τα εμβόλια που τρώει ένα παιδάκι είναι τουλάχιστον τριπλάσια από ό,τι τρώει ένα γερμανόπουλο, ένα αγγλόπουλο, ένα γαλλόπουλο. Κάτσε, πώς γίνεται αυτό? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε, η ίδια ιατρική πολιτική δεν πρέπει να έχουμε, ή δεν υπάρχει μια κατεύθυνση για όλα αυτά? Πώς το γερμανάκι τρώει 33 φορές λιγότερα εμβόλια? Διότι εκεί οι γονείς είναι πιο ενημερωμένοι και λένε stop, αυτά, δηλαδή. Λέει τα
η Γερμανία ήταν μητέρα εμένα, θα μου κάνει δευτερή και τετάρτη του το και πολυεμελίτη. Το είναι τα τέσσερα βασικά. Ποια είναι αυτά για ξαναπέστα μα, τα τέσσερα βασικά εμβόλια που πρέπει να γίνουν. Τετάνου, δευτερίτιδος, κοκκίτη, το γνωστό τριπλό, ναι, και πολυεμελίτιδος. Τέσσερα αυτά. Τέσσερα. Μάλιστα. Αυτά τα κάνεις από δύο μηνών, τεσσάρων μηνών, έξι μηνών. Τα ίδια. Και τέλος. Όχι τέλος. Μετά έχεις αναμνηστικές δόσεις επάνω το χρόνο, επάνω στα δύο χρόνια, επάνω στα πέντε και στα έντεκα. Μάλιστα. Οι αναμνηστικές είναι για να φρεσκάρουν τη μνήμη του ανθρώπου, του παιδιού, επάνω σε αυτές τις τέσσερες νόσεις. Αυτά που οι βλέπω. Οποίες, κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα εμβόλια είχαν πει εμείς το 2000 δεν θα έχουμε κανένα κρούσμα τετάνου. Δεν θα έχουμε κανένα κρούσμα δευτερίτιδο. Δεν θα έχουμε κανένα κρούσμα πολυμελίτιδο. Δεν θα έχουμε κανένα κρούσμα κοκκίτου. Και το πέτυχαν. Μάλιστα. Δηλαδή τέτανος δεν υπάρχει. Πολυμελίτιδα υπάρχει πού. Εκεί που δεν έχουν εμβολιαστεί παιδιά ποτέ και οι συνθήκες που ζουν είναι άθλιες. Υπάρχει περίπτωση, γιατρέ μου, ναι, υπάρχει περίπτωση όλες αυτές οι ασθένειες να έχουν οξυνθεί σε κάποια στάδια της ζωής μας και εν συνεχεία να έχουν υποχωρήσει από μόνα τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι καλυτερεύοντας τη ζωή του ο άνθρωπος, συμφωνεί, εξαφανίζονται και αυτά σε μεγάλο βαθμό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι χάρη των εμβολίων και μόνο εξαφανίστηκε, ας πούμε, στην Ευρώπη γενικά και στις πολιτισμένες χώρες. Ο τέτανος. Αυτές τα φύση που είπα. Είναι διότι ανέβηκε και η ποιότητα υγιεινής, διατροφής, που είναι πολύ σημαντικά αυτά. Έχουμε ακούσει ότι πολλές φορές αυτά τα εμβόλια ενδεχομένως να παρουσιάσουν συμπτώματα μετά στις αργότερες ηλικίες. Πριν κάνει το εμβόλιο 5 χρονών, 6 χρονών και εν συνεχεία στα 10 του χρόνια δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι αλλεργική πάλι σε αυτό το εμβόλιο, διότι έχει πάρει αρκετές δόσεις. Ίσως όχι και για τις αρκετές δόσεις, μπορεί να, η αντίδραση αυτή να επέλθει κάποιας, μετά από κάποια κόπωση στην αργότερη ηλικία. Το έχετε παρατηρήσει αυτό καθόλου? Δηλαδή συμπτώματα ότι τα οποία... Ότι να προκαλεί στη μετέπειτα ζωή... Αλλεργία. Έτσι, μια αλλεργία. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά οι αλλεργίες θερυπή. Δεν ξέρουμε ακόμα αν φταίει ή δεν φταίει στη μετέπειτα ζωή ένα εμβόλιο. Όπως λέμε, φταίει το αυγό, φταίει το ψάρι, φταίει η μπανάνα. Σήμερα η αλλεργία μπορεί να σου κάνει λόγω των φαρμάκων, ξέρεις τα όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει φάρμακο επάνω του. Κανένα, ούτε πορτοκάλι, ούτε μήλο, τίποτα δεν υπάρχει. Γι' αυτό και παίζεται και αυτό που λέτε. Λοιπόν, υπάρχει και η άλλη περίπτωση. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα που τρώνε τα ίδια πορτοκάλια, τα ίδια τροφή και μεν ο ένας έχει τις αντιδράσεις του, ο άλλος όμως δεν τις έχει. Υπάρχει περίπτωση να έχει ερευνηθεί το θέμα ότι το σπουδαίο ρόλο που παίζει η αδρεναλίνη στον οργανισμό, η κορτιζόνη στον οργανισμό, μπορεί να συμβάλλει στην μη όξυνση των συμπτωμάτων ή τη μη εμφάνιση των συμπτωμάτων. Δηλαδή, παρεμβαίνοντας της κορτιζόνης με το υλικό το οποίο είναι αλλεργιογόνο, δεν έχουμε την αλλεργία. Της φυσικής κορτιζόνης τώρα λέμε, έτσι. Βέβαια, ναι, βέβαια. Μαθαίνοντας τη φύση μπορούμε και συμπληρώνουμε, ας πούμε, τις ατελειές της. Δηλαδή, σε μια αλλεργία που πάει να προκαλείται από κάτι,
το επίπεδο της κορτιζόλης το αίμα ανεβαίνει. Αυτό είδαμε και γι' αυτό δίνουμε κορτιζόλη σε μια αλλεργία. Όπως πολύ σωστά είπατε για την αδρεναλίνη. Μάλιστα. Το οποίο είναι ένα μαγικό φάρμακο για την αλλεργία. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Πώς θα αντιδρά, ας πούμε, εγώ, εσείς, σε μια επιρροή αλλεργικού τύπου από φαΐ, από εμβόλιο, από... με αύξηση αυτών των ορμονών. Σωστά. Και γι' αυτό χορηγούνται αυτά. Εμείς όταν... Εγώ ό,τι περισσότερο έχω μάθει στη ζωή μου, το έχω μάθει παρατηρώντας τη φύση. Σωστά. Πολύ σωστά. Ιπποκράτεια ιατρική είναι αυτή. Ιπποκράτεια λοιπόν ιατρική, πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς. Αισθανόμαστε ότι όντως αν υπάρχει αλλεργία, μπορεί να συνυπάρχει και έλλειψη κορτιζόλης. Mm-hmm. Έλλειψη κορτιζόλης είναι πως εάν διεγείρουμε τον ένατο θωρακικό, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τα επινεφρίδια, υπάρχει το ενδεχόμενο, το έχω το δοκιμάσει δηλαδή στο γιο μου αυτό, με κάποιο τσίπημα μέλισσας η οποία είχε αρχίσει να φουντώνει, είπα να τον κατεβάσω κάτω στην πόλη, ήμουν στην εξοχή, για να πάρει κάποια ένεση κορτιζόνης. Αλλά πριν να κατέβουμε κάτω, του έκανα κάποια ανάταξη, επαναφορά του σπονδύλου, και ήταν μικρό, δεν ήταν μεγάλο, ήταν 10 χρονών, στον ένατο θωρακικό, και στα μισά του δρόμου τουλάχιστον άρχισε να υποχωρεί η αλλεργικότητά του. Αυτό εμένα με εντυπωσίασε και το εφαρμόζω σε κάθε περίπτωση που αισθάνομαι ότι ενδεχομένως να μπορεί να φανεί χρήσιμο. Να βοηθηθεί. Σωτήρη Σαρδαήλη, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπες λοιπόν ότι το γερμανάκι, το γαλάκι, το αγγλάκι παίρνει 3-4-5 φορές λιγότερα εμβόλια από το ελληνάκι. Αυτό τι επίπτωση έχει στο Ελληνόπουλο το οποίο κάνει τόσα πολλά εμβόλια? Να σας πω, δεν υπάρχει ούτε ακόμα και πολύ νερό να πιούμε να μην μας βλάψει, έτσι. Οποιαδήποτε υπερβολή κάνει τώρα... κακό. Οποιαδήποτε υπερβολή κάνει κακό, ναι. Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα ότι αυτά τα εμβόλια, τα οποία άλλα είναι ζώντες εξασθενημένοι ή άλλα είναι νεκρά, με την επεξεργασία που υφίσταται. Χημική πάντα. Όχι πάντα, αλλά μετά και με τις... υπάρχουν και ουσίες οι οποίες λέγονται, ας πούμε, στερεοτικές του εμβολίου. Mm-hmm. Και παλιά υπήρχε και μια τέτοια ουσία, ο υδράργυρος, στα εμβόλια. Το οποίο ο οποίος υδράργυρος, όπως ξέρετε, κάνει ζημιά στον εγκέφαλο, στα νεφρά. Τοξικότατος, ναι. Τοξικότατος. Και μετά από διαμαρτυρία γιατρών με τσίπα, απεσύρθη. Μάλιστα. Και χρησιμοποιείται άλλο μέσα. Ναι. Το ερώτημά σας λοιπόν ότι γιατί τα Ελληνόπουλα κάνουν 3 φορές περισσότερα είναι γιατί έχει περάσει ο γιατρός. Έχει περάσει η τηλεόραση. Σας δω ένα παράδειγμα ακόμα. Και την τελευταία γρήπη που απεδείχθη ότι δεν οφείλεται σε αυτό τον ιό τον καινούριο, εξακολουθούν να λένε κάντε τα εμβόλια για την γρήπη. Ναι. Το στέλεχος φύτα νητρία, καινούριο. Εμείς κάναμε εμβόλιο για την γρήπη με το στέλεχος ήταν ιδίο. Πίσω από αυτό το κύκλωμα υπάρχει μόνο ένας σκοπός, το κέρδος. Οικονόμα. Αυτό είναι, αυτό είναι. Το είπαμε στην αρχή αυτό. Το κέρδος. Ναι. Δεν ενδιαφέρονται για μένα εάν, διότι όπως είπαμε δεν υπάρχει ουσία που θα πάρεις και δεν είναι επικίνδυνη, ακόμα και το νερό, έτσι. Ναι. Αν διαβάσετε τα προσπέκτους εκεί πέρα ότι λέει ένα στα 10.000 παιδιά ή ένα στα 100.000 παιδιά, μπορεί να παρουσιάσει συμπτωματολογία εγκεφαλίτιδος, μπορεί να παρουσιάσει συμπτωματολογία ανακοπή. Ναι. Αυτό το ένα είναι ενός γονιού. Ναι. Δεν είναι ένα, όπως λέμε παράπλευρες απώλειες, λένε κάτω της Αφγανιστάν και τώρα, ένα παιδί. Ναι. Μια ζωή. Θεωρεί... Γιατί λοιπόν κάνοντας περισσότερα, που σκοπός είναι μόνο το κέρδος, δεν προφυλάσσουν τίποτα παραπάνω.
Mm-hmm. Θα το ξέρετε αυτό. Ναι. Δεν προφυλάσσει παραπάνω. Και πάμε σε μια άλλη μεγάλη μάστιγα. Πολύ σωστά μας τα λες. Τα σιρόπια που δίνουν οι μαμάδες. Κρύο στο παιδί, πάρε βυχικό. Βύχη το παιδί, πάρε αντιβυχικό. Ένα σωρό σιρόπια που δίνουν οι μαμάδες και τα φαρμακεία. Μια μικρή έρευνα που έκαναν τώρα στην Κυπαρισσή, η οποία έχει 5.000 κατοίκους και έχει 6 φαρμακεία, τα σιροπάκια του Βύχα εξακολουθούν, δυστυχώς εγγράφονται από τους γιατρούς, δυστυχώς δίνονται και χωρίς τέλη γιατρού από τους φαρμακοποιούς. Γιατί τα λες σιροπάκια? Τα φεύγουν. Συνήθως, όπως ξέρετε, άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα, εκεί γίνεται μεγάλη κατανάλωση. Λοιπόν, ένα φαρμακείο, το οποίο ρώτησα πόσο δίνει αυτούς τους μήνες, δίνει 50 με 60 μπουκαλάκια. 50 με 60 μπουκαλάκια αντιβυχικού. Ένα φαρμακείο. Στην Κυπαρισσία. Ένα φαρμακείο. Μάλιστα. Στην Κυπαρισσία που έχουμε 6 φαρμακεία, είναι 6636. 360. 360 μπουκαλάκια αντιβυχικού στην Κυπαρισσία. Μόνο στην Κυπαρισσία. Σε ένα πληθυσμό 6.000 κατοίκων. Αν αυτό το επεκτείνουμε, ας πούμε, και στα φιλιατρά που έχουμε τα ίδια, ας πούμε, φαρμακεία και τον ίδιο πληθυσμό και στους Γαργαλιάνους, θα δείτε ξαφνικά ότι φτάνουμε, ας πούμε, τα 1.000. Ναι. Συμφωνεί. Ναι. Είναι θέμα. Έχουν κάποια αποτελεσματικότητα τα αντιβυχικά. Απολύτως καμία. Δεν υπάρχει καλύτερος προστάτης το αναπνευστικό από το ρίχνο. Βγάζεις τα ερεθιστικά σημεία, τα ερεθιστικά σημεία από τον ίδιο στο πνεύμα. Δηλαδή θες να πεις τώρα στους μαμάδες μας ακούνε, αν βύχει το παιδί, άστο να βήξει. Εγώ τους λέω να μάθετε να αγαπάτε το βύχ. Να ζείτε ευτυχώς που υπάρχει βύχες. Είναι το σύμπτωμα που λέμε, το σημείο, δείχνει το σημείο. Λέμε λοιπόν... Έχει ένα παιδάκι βήχα, το πας στο γιατρό σου, το ακούει και σου λέει «Κυρία μου, δεν ακούω ακροστικά», όπως λέγονται στην καθημερινή. «Δεν έχει πνευμονία, δεν έχει άσμα. Άντε μου στο καλό, θα περάσει». Μάλιστα. Δεν το ακολουθούν οι περισσότεροι συνάδελφοί σου όμως αυτό, γιατρέ μου. Δεν το ακολουθούν. Δυστυχώς δεν το ακολουθούν και πρέπει μια μέρα, όπως ας πούμε εδώ στη ιατρική, έχουν καταργηθεί πλέον τα αντιδιαρροϊκά. Χαίρομαι. Φάρμακα εναντίον της διάρροης δεν υπάρχουν. Χαίρομαι. Αντιεμετικά. Χαίρομαι που ακούω επαναστάτη. Πολύ χαίρομαι. Έχουν καταργηθεί πλέον, ας πούμε. Σύμφωνα τώρα είναι καιρός. Μπράβος. Να καταργηθούν τα αντιβυχικά. Είναι τεράστιος ο τζίρος και δεν ωφελεί τίποτα το παιδί. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν μπορώ να σας το πω. Έχω μια πίτα τώρα 35 χρόνια. Ωραία, δεν ωφελεί. Κακό κάνει. Και βεβαίως κάνει κακό. Πού κάνει κακό? Στο συνάλλαγμα. Στην τσέπη αίσθηση ότι κάτι κάνει. Στην τσέπη. Ωραία. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει να σου κάνει και μια πρόταση ο Σοκράτης, ο Χριστοδουλάρης που έχουμε εδώ πέρα, γιατί ξεκινάει κάποια σεμινάρια εδώ κάτω στη Λακωνική Αγωγή. Σοκράτη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έρθει ο συνάδελφος μέχρι εδώ, αλλά μία φορά το μήνα τουλάχιστον ενδεχομένως να μπορέσουμε να έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τις απόψεις σας στα σεμινάρια τα οποία προτιθέμεθα να αρχίσουμε αμέσως μετά τον Μάιο. Ενημερώσεις ενός επιλεγμένου κοινού, Σωτήρη. Πολύ ωραία. Για να αλλάξουμε κάτι, γιατί πάντα από λίγους αλλάζουν τα πράγματα, ξέρεις. Πάντοτε από λίγους. Και εγώ χάρηκα με αυτή την επαφή μας που είχαμε και με τον Σοκράτη. Να είστε καλά. Και θα χρησιμοποιούμε διάμεσο εσένα. Εντάξει. Που σε γνώρισα μέσω του Νίκου και χάρηκα πάρα πολύ. Έτσι θα χαρώ και με τον Σοκράτη. Είμαι σε αυτή την προσπάθεια. Πολύ χαρήκα, πολύ χαίρομαι. Μαζί σας. Ωραία, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καληνύχτα, να είστε καλά. Καληνύχτα. Μετά την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Ανατρεπτική κι αυτή. Ανατρεπτικότατη. Και σου μένει μόνο μία φράση του, δηλαδή.
Ο βήχας είναι το φάρμακο. Είναι ο φίλος σου. Είναι ο φίλος σου. Ο βοηθός. Είναι αυτό που βγάζει το πνευμόνι για να από γίνει μέσα καλά. Του. Για να γίνει καλά. Και κάθεσαι εσύ και πολεμάς το βήχα. Υπάρχουν μηχανήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσω να αγαπάω το βιχάκι μου. Υπάρχουν μηχανήματα και να μην το πολεμάω. Που κάνουν αναρρόφηση της βλένης από τους πνεύμονες. Έχουν πλέον οι πνεύμονες καταστεί ανίκανοι να βγάλουν τη βλένα τους και πάνε σε ένα μηχάνημα να τους αποβλενοποιήσει. Είναι φοβερό. Μάλιστα. Και αυτό γιατί? Αυτό γιατί δηλαδή, αυτή η αδυναμία των πνευμόνων? Γιατί είναι, πλέον έχουν μάθει να μην βήχουν, να μην βγάζουν αυτό. Γιατί αν έχει πάρει πολύ αντιβυχικό, έχουν έτσι, μάθει να αδρανούν. Έχει αδρανήσει και δεν μπορεί να βήξει για να το βγάλει. Έχει έτσι. Ας πάμε όμως τώρα στην ουσία των πραγμάτων, γιατί εντάξει, το παίζουμε γύρω-γύρω. Mm. Δεν πάμε στην ασύσπασα, δεν τη βάζουμε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή μέσα. Έλα γιατρέ μου, πες μου ποια είναι η ιερά. Γιατρέ μου, να ξεκινήσουμε για αυτή τη μεγάλη ιστορία που λέγεται σπονδυλική στήλη, που λέγεται παρασυμπαθητικό. Ραχοκοκαλιά. Που λέγεται ραχοκοκαλιά. Και πάνω σε αυτήν κάνεις όλους τους σχεδιασμούς σου. Πώς λέμε η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, είναι η πίνδος. Άμα την πάρεις πίνδος, στέκεται όλο το υπόλοιπο, δεν στέκεται. Λέμε, τα πάντα είναι στηρίζονται πάνω σε μία σπονδυλική στήλη. Τα πάντα. Δηλαδή η βάση των πραγμάτων είναι το εριστικό σύστημα, τα κόκαλα. Και να εξαρτάται πώς τα έχεις βάλει, το πώς τα έχεις στηβάξει, να στηρίζουν ένα οικοδόμημα, μία κολόνα, αν είναι στραβή, το οικοδόμημα πέφτει. Μία σπονδυλική στήλη, αν προεξέχει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, παρεμβαίνει στο νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα μας δίνει την όθηση να βήξουμε. Με δύναμη πρέπει να το κάνεις αυτό, ώστε να πετάξει αυτό τη βλένη προς τα έξω. Με δύναμη πρέπει ο οργανισμός να αντιμετωπίσει κάποια μικρόβια τα οποία έχουν εισβάλει. Και η δύναμη το αυτή πτέρνισμα, έτσι, είναι ο πυρετός. Το κρατάει ο άνθρωπος. Έχω δει ανθρώπους που κλείνουν τη μύτη τους στο πτέρνισμα. Έτσι. Ναι, αυτό. Πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο, διότι και το πτέρνουμε και ο βήχας είναι να βγάλουν από μέσα τους, από τις οδούς, κάτι το οποίο τους ερεθίζει, κάτι το οποίο τους ανεχλεί. Ελευθερώντας λοιπόν τα νεύρα, το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό, το ένα οθεί και το άλλο αναστέλει. Το ένα φουσκώνει τις αρτηρίες, τις μεγαλύνει, το άλλο σφίγγει τις αρτηρίες. Υπάρχει ο έλεγχος πλέον των οργάνων των οργάνων του σώματος να λειτουργεί σε ισορροπημένη μορφή ενεργείας, και θετικό και αρνητικό, και πάνω και κάτω, και δίπλα και και μπρος και πίσω, και ακριβώς. Αν το καταλάβει αυτό ο κάθε γιατρός, ο οποίος ασχολείται με οποιαδήποτε ειδικότητα και αν έχει, πρώτα απ' όλα να ελέγξει εάν το νευρικό σύστημα είναι ακέραιο στο πάσχον σημείο, πιστεύω ότι θα οθηθεί να ελέγξει εάν μπορεί να διορθώσει αυτήν την δυχαίρεια της σπονδυλικής στήλης. Για τους περισσότερους ανθρώπους που σήμερα η ζωή τους είναι καθιστική και μπροστά σε μια οθόνη, η στάση μας μπροστά στην τηλεόραση, στην οθόνη, στον υπολογιστή, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα πορεία της υγείας μας. Όπως είχαμε και πιο πριν, ότι οτιδήποτε κάνουμε σχεδόν δεν αναπνέουμε από την ένταση την οποία έχουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε με τα χέρια μας. Το οποίο είναι ελάχιστη ενέργεια, ασχολείται πλέον το δάχτυλο ή το χέρι για να κάνει αυτό το οποίο κάνει. Η περισσότερη ενέργεια είναι πλέον δοσμένη στον εγκέφαλο και μόνο, να σκεφτεί τι να κάνει. Ενώ ουσιαστικά ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ενιαίος. Όλα πρέπει να εργάζονται. Τα δάχτυλα, τα χέρια, τα μάτια, το κεφάλι, το σώμα. Εάν παραμείνει λοιπόν σε ακινησία ένα αλφα ποσοστό ακινησίας η σπονδυλική στήλη, αρχίζει και σφίγγει.
Οπότε αρχίζει τα λεγόμενα πιασίματα. Mm-hmm. Αυτά τα πιασίματα πρέπει να τα κοιτάξει ο καθένας μόνος του, να τα κινητοποιεί με ασκήσεις, με γυμναστική, τεντώματα κλπ. Ναι. Και αν είναι δυσκολεύεται ακόμα, τότε να καταφύγει σε κάποιον ειδικό, ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει την λειτουργικότητα πλέον της αρθρώσεως, την διαρθρωτική λειτουργικότητα, η οποία δίνει την ευχέρεια πλέον στο νευρικό σύστημα συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό να λειτουργεί μόνο του. Αυτούσια. Κάπου διάβαζε ότι να κοιτάμε τα γατάκια που κάθε τόσο τεντώνονται και το πρωινό ξύπνημα που κάνουν οι παλιοί που σηκωνόντουσαν από το κρεβάτι και πρώτη μέλημά του να τεντωθούν, το θυμάσαι αυτό το... Το θυμάμαι πάρα πολύ και με υπήρχε... απέτρεπε η μάνα μου, λέει μην τεντώνεσαι έτσι, ναι, η κακή ανατροφή είναι. Και όμως είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξυπνάμε. Είναι πολύ σωστό. Στο κρεβάτι. Και είναι πολύ σωστό. Ακριβώς, ναι, τεντωνόμαστε. Και είναι κάτι το οποίο μάλιστα βγαίνει από μέσα μας και δεν το ελέγχουμε. Ασυναίσθητα. Δηλαδή σαν να είναι μια φυσιολογική πρώτη αντίδραση, ναι, όταν βγαίνουμε από τον ύπνο. Συμπιέζουμε τα αγγεία ούτως ώστε να κυκλοφορήσει πιο ευχερός, τους μυς δηλαδή, οι οποίοι συμπιέζουν τα αγγεία και κυκλοφορεί το αίμα καλύτερα. Αυτή είναι το σφίξιμο, το τάνημα. Το τέντωμα. Λοιπόν, είπαμε θα τον βάλουμε στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Με τα μέσα χέρια. Από την περίμενε. Α, ρώτα πρώτα με και μετά φυλάω εγώ. Με τα χέρια πώς επεμβαίνει στη σπονδυλική στήλη. Ψηλαφούμε πρώτα απ' όλα. Οι ασθενείς οι οποίοι έρχονται έχουν ήδη κάνει τις επισκέψεις τους στους ορθοπαιδικούς, νευροχειρουργούς κλπ. Και αυτούς ουσιαστικά θέλω, διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει προηγουμένως κάποιες άλλες εξετάσεις. Προτιμώ αυτούς, διότι με συγκινεί η αδυναμία των άλλων συναδέλφων να δω εάν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Ουσιαστικά λοιπόν ψάχνουμε, βλέποντας τις ακτινογραφίες και επιβεβαιώνοντας με τα συμπτώματα, ότι κάποια παρέμβαση μπορεί να υπάρχει στο νευρικό σύστημα. Ψηλαφούμε λοιπόν τη σπονδυλική στήλη, βλέπουμε τι έχει, τι προεξέχει σε αφύσικο βαθμό. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα τα δάχτυλα γίνονται πολύ ευαίσθητα, οπότε η αίσθηση γίνεται όπως ο τυφλός. Τα δάχτυλά του είναι λιγάκι πιο ευαίσθητα από κάποιον άλλον που βλέπει. Μετά από 45 χρόνια μπορώ να πω ότι είναι ικανοποιητική αυτή η αίσθηση που έχω στην ψηλάφιση της σπονδυλικής στήλης, γενικά των αρθρώσεων. Δηλαδή όταν ψηλαφείς εσύ τις σπονδυλικές στήλες των ανθρώπων είναι σαν να βλέπεις ακτινογραφία. Η ακτινογραφία με βοηθάει να εντοπίσω το ποσοστό της βλάβης που μπορεί να επέλθει. Αλλά το αρχικό... η αρχική πληροφόρηση είναι από την ψηλάφιση. Όντως βλέπουμε ότι ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος θωρακικός μπορεί να επηρεάσει το πνεύμονα, ο τέταρτος θωρακικός, ο δεύτερος και ο τέταρτος θωρακικός μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, ο πέμπτος θωρακικός μπορεί να επηρεάσει στομάχι και ενδεχομένως πάνκρεας, ένατο θωρακικό. Πάμε δηλαδή από τη σπονδυλική στήλη ανατομικώς και διαδράμουμε την πορεία των νεύρων σε κάθε όργανο. Και βλέπουμε λοιπόν με τη βοήθεια του ασθενούς που μας λέει «Μου πονάει το γόνατο». Ακριβώς το γόνατο. Όχι, λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω σημαίνει παρεμπόδιση του τετάρτου οσφυϊκού δίσκου επάνω στο νεύρο το οποίο εξέρχεται από εκεί. Χωρίς καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το νεύρο το οποίο πάει και καταλήγει στο σημείο αυτό προέρχεται από το σημείο εκείνο. Αν λοιπόν ρυθμίσουμε την διαρθρωτική ικανότητα του σπονδύλου αυτού, επεμβαίνουμε στον δίσκο και τον παραμερίζουμε από το οχλητικό σημείο του νεύρου που πάει εκεί. Και αντίστοιχα άλλο. Και έχουμε τα αποτελέσματα. Οι πατούσες
πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν στο να είναι καθαρές, στο να μπορούν να είναι υγιείς στον άνθρωπο? Ποιες? Οι πατούσες. Πατούσες. Ας ξεκινήσουμε με το οάριο. Το οάριο, εφόσον είναι γονιμοποιημένο, εμπεριέχει την εικόνα της αναπτύξεως ενός ολοκλήρου ανθρώπου. Από ένα οάριο λοιπόν, γονιμοποιημένο, από ένα κύτταρο, το οποίο σιγά σιγά διαμορφώνεται, κάνει τη μύτη, το μάτι κλπ. Κλπ, μπορούμε να εντοπίσουμε την ευαισθησία, την ύπαρξη του ανθρωπίνου όντως. Εάν λοιπόν πάρουμε ένα σημείο του σώματος, πρέπει αυτό το σημείο, οι παλάμες ή τα πέλματα, η μύτη μέσα, ή ο ουρανίσκος, ή η όραση, δηλαδή η ήριδα, ή το αυτί, όλα αυτά ανταποκρίνονται στο όλο. Όταν βλέπει κανείς ένα λεοντάρι και έρχεται, πρέπει να δώσει εντολή στο πέλμα, στην πατούσα, να τυναχτεί και να αρχίσει να τρέχει. Δηλαδή, η επαφή ολοκλήρου του σώματος είναι στο πέλμα. Το περπάτημα τώρα δημιουργεί και συνεχή ερεθισμό, άρα συνεχή επαφή με το όλο. Φοράντος παπούτσια βέβαια, έχουμε απομονώσει αυτή την ικανότητά μας του μεγάλου ποσοστού. Αλλά, δηλαδή δεν ενεργοποιούμε καθόλου πλέον την πατούσα. Την όχληση, ναι, από την πατούσα του οργάνου ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος. Ακριβώς. Που χρειάζεται. Έχουμε αδρανίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνουμε λοιπόν? Οπωσδήποτε δουλεύουμε και τα πέλματα, εάν δούμε ότι τα πέλματα τα ίδια ενοχλούν. Δηλαδή αν υπάρχει μία εκτόπωση σε κάποιο μετατάρσιο, σε κάποιο φάλαγγο, προσπαθούμε να το φτιάξουμε, παρόλο ότι είναι επώδυνο, πρέπει να το φτιάξουμε. Και όντως βοηθάει μαζί, συνάμα με την εκτόπιση, με την επαναφορά του δίσκου σε μια σωστότερη θέση, βοηθάμε στην διέγερση της λειτουργίας του οργάνου. Γιατρέ μου, είσαι υπέρ της ολιστικής ιατρικής ή όχι? Όχι ολιστική, συνολική, ναι. Ολιστική αναφέρεται κάπου στο γλίστριμα, ολίσθηση, και αποφεύγω να το λέω ολιστική. Συνολική, ναι, ναι. Διότι είναι, αισθάνομαι ότι πρέπει να κοιτάξει κανείς το όλον για να καταλήξει στο συγκεκριμένο σημείο που πάζει. Αρκεί να πούμε τώρα ότι επί ομήρου, ας πούμε, δεν υπήρχαν λέξεις ξεχωριστές για τα μέλη του σώματος. Ήταν το σώμα, ήταν ένα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είχε χέρι, πόδι, ξέρω εγώ, πονάει χέρι, πονάει πόδι. Είναι, πονάει το σώμα. Το έτσι καταλάβαναν αυτό και ίσως, ίσως γι' αυτό ο κόσμος ήταν ένα πράγμα συνολικό. Τα είχαν πει όλα, γιατρέ μου, οι παλιοί. Πολλά περισσότερα από ό,τι έχουν γραφτεί στα σημερινά βιβλία. Ότι τα έχουν ήδη πει. Πολλά βιβλία έχουν καεί. Πολλά βιβλία έχουν εξαφανιστεί. Πολλά βιβλία έχουν κρυφτεί. Και πολλά αντιγράφηκαν και κάποιοι τα πέρασαν για δικά τους. Ναι. Αυτό είναι ανάλογα με την πορεία της ανθρωπότητας. Η πορεία περνάει από διάφορα στάδια παιδείας των ανθρώπων. Όλοι μας εκπαιδευόμαστε. Αποκλείεται να εκπαιδευτούμε μέσα σε μια ζωή 70, 80, 100 χρονών. Πρέπει, εάν αισθανόμαστε το σύνολο του σώματός μας, είναι και η ψυχή. Και η οποία ψυχή είναι μέρος του συνόλου, της ενεργείας που υπάρχει στο σύμπαν. Αυτή δεν έχει γεννηθεί, άρα ξαναγεννιέται. Αυτά τα ρημάδια, τα 27 γραμμαριάκια μας ταλαιπωρούν τόσο πολύ, ρε παιδάκι μου, δεν μπορούμε να τα βρούμε, να τα τοπίσουμε. Μέσω αυτής της ενόχλησης είναι που συνειδητοποιούμε το περιβάλλον μας. Εάν δεν έχουμε ενοχλήσεις από αυτό το κατασκεύασμα, το ανθρώπινο, το οποίο έχει επαφή με την ύλη, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υλοποίηση της ενεργείας για να μπορείς να τη χειρίζεσαι. Ενώ την ίδια την ενέργεια είναι δύσκολο να την χειριστείς. Γιατί πιστεύεις ότι αργά ή γρήγορα
θα οδηγηθούμε στην ενεργειακή ιατρική. Ναι. Εκεί έχω καταλήξει κι εγώ ότι ο ασθενής πάσχει περιβαλλοντολογικά. Άρα το περιβάλλον έχει μία συχνότητα. Γι' αυτό βλέπουμε στα θεραπευτήρια υπήρχαν θέατρα, υπήρχαν στάδια, υπήρχαν χώροι περιπάτου, υπήρχαν όλα εκείνα τα οποία μεταμόρφωναν τον ασθενή, ναι. Του δίνανε σθένος. Σθένος, ναι. Σήμερα τον αντιμετωπίζουμε άρρωστο, ναι. Όχι ασθενή. Αυτό είναι. Και αυτή είναι η τεράστια διαφορά του ενός από το, ναι. Από το άλλο. Ασθενή λοιπόν, μπορεί χωρίς σθένος. Και το σθένος έχει φύγει διότι έχει συσσωρευτεί γύρω στην πάθηση. Άρα χρειάζεται... Δεν να... το διευκρινίζουν τη λέξη σθένος. Είναι μια λέξη η οποία έχει πάψει να χρησιμοποιείται. Και έχει μείνει στην γωνία του υποέρευνα. Στη λέξη σθένος μαζεύονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν μαζεύεται μόνο η ψυχική διάθεση, η πνευματική διάθεση, η δύναμη ζωής, η ενέργεια ζωής. Τέτοιου είδους λέξεις, όπως τη λέξη φρόνημα, τον είπε ήττα, το οποίο αποτελεί μια μαγική λέξη, για να αντιμετωπίσει κάθε είδους δυσκολία. Είναι από τις λέξεις που τις έχουμε και άλλες, σιγά σιγά και άλλες λέξεις, σπρώξει στο περιθώριο. Και άλλες λέξεις η επίσημη ιατρική δεν έχει κάτσει να σκεφτεί πώς τις είχαν τοποθετήσει. Τον εθέρα, ας πούμε. Αν και έχει αποδειχθεί και έχει βρεθεί και υπάρχουν διεθνή paper για την ύπαρξη του εθέρος, τον έχουμε λίγο αφήσει στην άκρη, σαν να μην παίζει ρόλο. Μα τι να κάνουμε, για να αποδείξουμε τη θεωρία της σχετικότητας, έπρεπε να βγάλουμε τον εθέρα. Είναι δυνατόν. Και δεν γυρνάνε και του λένε ο Φρίντμαν και οι υπόλοιποι και μεγάλο Καραθοδωρή. Του λέει τι να επιβεβαιωθεί, του λέει η αλήθεια αυτή τη θεωρία. Όταν αφαιρεί την ουσία ζωή. Έτσι, έτσι. Επειδή δεν το πιάνουμε, δεν το βλέπουμε, δεν το αισθανόμαστε. Και έρχονται τώρα, μετά από δεκαετίες ολόκληρες, να πούνε στον εκλεκτό κύριο, συγγνώμη, αλλά. Εδώ δεν τα πήγαμε καλά. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ιδιαίτερα με αυτό τώρα το τελευταίο πείραμα που γίνεται το CERN, ο εθέρας είναι κάτι παραπάνω από υπεραναγκαίος. Όλοι να γυρίσουμε στα δικά μας. Η πρώτη δύναμη λοιπόν είναι ο έρος. Έρος. Έρος τι είναι? Η αναγκαιότητα να συνυπάρχεις, να συμβαδίσεις με κάτι άλλο, με κάποιον άλλο, με κάτι άλλο το οποίο σου λείπει. Το οποίο σας συμπληρώνει. Και το συμπληρώνει, ναι. Άρρωστος λοιπόν προέρχεται αυτός ο οποίος δεν έχει ρόμι, δεν έχει έρωτα. Αν μπορούμε λοιπόν... Δεν έχει ρωστή. Ακριβώς. Ποιος είναι άρρωστος? Ο άνθρωπος που δεν έχει εισπράξει έρωτα στη ζωή του. Αυτός συνήθως θα αρρωστήσει. Έτσι είναι σημαντική η πηγή ζωής, ο έρος. Λέγαμε κάποτε ότι μέσα από τη θεραπεία αυτή, ιδιαίτερα την παρέμβαση στο παρασυμπαθητικό, θεραπεύονται όλα τα όργανα. Παθήσεις δηλαδή του σιγωτιού, των νεφρών, του στομάχου. Είναι η ενέργεια που λειτουργεί μόνη της αφεαυτού, συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, ενεργεί αφεαυτού χωρίς δική μας σκέψη. Τώρα, αν μπορούμε να συμβάλλουμε και με μία δυναμική σκέψη, ναι, θα γίνω καλά. Θυμάμαι κάποιες θεραπείες σου, ναι. Οι οποίες θεραπείες αφορούσαν από τη σπονδυλική στήλη διαλύοντα μελανόματα κάτω στα πόδια. Υπάρχει αυτή, όχι στα πέλματα, στα πόδια. Στα πόδια, ναι, 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 ναι. Εκτεταμένα μελανόματα, μια κυρία θυμάμαι, η οποία είχε δοκιμάσει ένα κάρο προηγούμενες θεραπείες, δεν είχε γίνει τίποτα. Και όμως με τη δουλειά η οποία έγινε στη σπονδυλική στήλη, ναι. Βέβαια την άκουγα,
τραγούδαγε σε υψηλούς λαδιγυρμούς. Αλλά όταν βγήκε η γυναίκα απειλάγει, λέει, από το μελάνωμα. Το μελάνωμα δεν είναι τίποτα παραπάνω από κακή κυκλοφορία του σημείου εκείνου. Και η κυκλοφορία αγκίο, δηλαδή η αγκιοδιαστολή και αγκιοσυστολή, ελέγχεται από συμπαθητικό παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Αυτά τα δύο συστήματα είναι. Οπότε, ελέγχοντας την οσφυγική μοίρα, επηρεάζει αυτό το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Όπως για κάποιους άλλους κυρίους οι οποίοι είχαν σοβαρότατα προβλήματα με τα αυχαίνικά τους, δεν μπορούσαν να κινηθούν οι άνθρωποι και πραγματικά μέσα από τη διαδικασία αυτή της θεραπείας από τη σπονδυλική του στήλη, τους έβλεπες ότι ερχόντουσαν σε πλήρη αποκατάσταση. Το αυγενικό είναι ένα άλλο θέμα σοβαρό της σημερινής ζωής, του σημερινού τρόπου ζωής τουλάχιστον, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι ο ουρανός μας, ο κόσμος μας ολόκληρος βρίσκεται στον εγκέφαλό μας και ο αυχένας είναι εκείνος που το στηρίζει. Και αυτό είναι και ο Άτλας εκεί. Ο πρώτος ο οποίος σηκώνει αυτήν την... Το βάρος είναι ο Άτλας. Και βέβαια ο άξονας, τον οποίο παρομοιάζομαι με γυναίκα πλέον. Αυτό, διότι μόνον εκείνη κάνει την περιστροφή. Και μόνο και για γυναίκα κάνει την περιστροφή, να γυρίσεις να δεις προς τα που πάει. Δεν γυρνάς για κάτι άλλο. Γιατί έγινες, για το λεωφορείο, ξέρεις που πάει το λεωφορείο. Και είναι εκείνη η οποία κατευθύνει το πού θα πάει το κεφάλι. Σωστό. Έτσι. Mm-hmm. Λένε, ο άντρας μου είναι ο εγκέφαλος του σπιτιού, ναι, αλλά η γυναίκα είναι ο λαιμός, η οποία κατευθύνει πλέον το που ο εγκέφαλος θα πάει. Πάντως εδώ, μια που το λέμε, η μυθολογία μας έχει πολλές όψεις για να τη δεις. Η ιστορία του Άτλαντος, ο οποίος κρατάει τον ουρανό, έχει την αστρονομική της εξήγηση, έτσι, έχει την γεωλογική της εξήγηση, αλλά έχει και την ανθρωπολογική της εξήγηση. Να ο Άτλας που έχουμε εδώ πέρα πίσω, που κρατάει τον ουρανό που είναι το κεφάλι. Έτσι. Και η μετατόπιση του άξονος που δείχνει αυτός ο μύθος του Άτλαντος εκεί πέρα που πέσει στο κεφάλι του και το ένα και το άλλο, είναι το πρόβλημα που μπορείς να έχεις αν μετατοπιστεί ο άξονος του εγκεφάλου. Και ένα τελευταίο, δηλαδή, ότι από τη θεραπεία σπονδυλική στήλη αντιμετωπίζεται εκείνο το ανίκητο κομμάτι των ρευματικών. Τα ρευματικά τα οποία ταλαιπωρούν από μια ηλικία και μετά τους ανθρώπους, αντιμετωπίζονται από τις θεραπείες, από τη σπανδυλική στήλη. Όμως στην λακωνική αγωγή θα κάνετε μια εκδήλωση τώρα τελευταία, κάτι μου πες, θα κάνετε αθλητικούς αγώνες γυμνόποδες. Κάνουμε δύο φορές το χρόνο κοινές εκδηλώσεις, δημόσιες εκδηλώσεις, μία την Άνοιξη, για να καλωσορίσουμε την Άνοιξη, την αρχή του έτους, διότι τότε ήταν η αρχή του έτους, την Άνοιξη. Και το φθινόπωρο, το φθινόπωρο να γιορτάσουμε την αποχώρηση πλέον της φωτεινότητας του ηλίου, άρα και λιγότερη παραγωγή, όχι πολύ λιγότερη, εν πάση περιπτώσει φεύγει η Περσεφόνη, το Αίαρ της Δήμητρος. Αυτή που φέρνει το φως. Έτσι. Και τώρα περιμένουμε να κάνουμε την Απολλώνια, μέσα στο οποίο θα κάνουμε αθλοπαιδείες, όπως είναι γυμνόποδο τρέξιμο σε αφράτο χώμα, θα το έχουμε ήδη αυτό ήθελα να σου πω, να προσέξεις, μην είναι κανένα πετραδάκι εκεί πέρα. Και έχουμε ευαίσθητα ποδαράκια πια εμείς οι Έλληνες. Όχι. Και βλέπεις κάτι μικρά παιδάκια τα οποία κάνουν προσπάθεια να σηκωθούν, να περπατήσουν, να κλαίνε, που δεν μπορούσαν να φτάσουν πρώτοι. Και αυτή είναι η αίσθηση του αθλητισμού τελικά. Η άμυλα, η οποία φέρνει μία δυναμική μέσα μας, μία ένταση, μία έκφανση της δυνάμεως που έχουμε. Ποιους άλλους αγώνες θα κάνετε χωρίς παπουτσάκια? Ακοντισμό, ρήψη στο λιθάρι,
Θεωρείς σημαντική όλη αυτή την προσπάθεια με το πέλμα, το γυμνό πάνω στην αφράτη γη? Είναι η αίσθηση της γεώσεως που λέμε. Θέλω να γειωθώ κάποια στιγμή, να φύγω από τα πλαστικά, να φύγω από τα μονωτικά. Και τρέχοντας εκεί, κάνοντας αυτή την προσπάθεια, έχει εμφανιστεί και μείωση του πόνου των γονάτων σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Απλώς με ένα τρέξιμο. Μία φορά εκπληκτικό. Μόνο. Μα μένω μία φορά. Βέβαια, είναι πρόσκαιρο, δεν είναι. Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή φαίνεται ότι τονώνει τους ιστούς γύρω από την άρθρωση του γόνατος και αισθάνεται καλύτερο άλλος. Μάλιστα. Πότε θα γίνει αυτό? Στις 24 ή στις 31 Μαΐου. Ελεύθερα μπορεί να έρθει κανείς. Εκεί είναι ελεύθερα. Στη Λακωνική Αγωγή. Λακωνική να ψάξει το διαδίκτυο να βρει που βρίσκεται και τα υπόλοιπα. Κάτι μεταξύ Λαυρίου, Σουνίου και Αναβίσου. Δωρεάν. Έρχονται και τρέχουν δωρεάν. Γυμνόποδας. Γυμνά. Μετά έχουμε κολύμβηση. Μετά από αυτό έχουμε ένα θεατρικό δρόμενο. Στο οποίο θεατρικό δρόμενο αναπτύσσουμε φέτος τουλάχιστον θα αναπτύξουμε το θέμα της ελληνικής νομαρχίας. Πολύ σημαντικό. Και εκεί τίθενται ερωτήματα. Των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Ναι. Όλοι αυτοί που σκοτώθηκαν, έδωσαν τη ζωή τους, την προσπάθειά τους να κάνουν αυτόν τον τόπο, αυτήν την Ελλάδα. Εσείς οι απόγονοί τους, τι κάνετε? Και απαντάει ο καθένας. Αναφέρω ότι αυτό έχει γίνει και δεν μπόρεσα. Αναφέρω ότι εκείνο έχει γίνει και δεν μπόρεσα. Και κάποια στιγμή πρέπει όλες αυτές οι αναφορές να γίνουν θετικές πλέον και όχι αρνητικές. Να γίνουν φορές. Φορές. Να μην είναι αναφορές. Ναι. Ένα τελευταίο να σε ρωτήσω. Ναι. Η χειροπρακτική. Γεννάει συνέχεια, γεννάει μαθητές. Ναι, υπάρχουν αρκετοί πλέον, έχει εξαπλωθεί πολύ το επάγγελμα, ιδιαίτερα στις νέες γαίες όπως είναι η Αμερική και η Αυστραλία, αλλά και στη γυραιά Ήπειρο, έχουν αυξηθεί πολύ. Βέβαια, σε σύγκριση με την αύξηση του πληθυσμού, όχι τόσο πολύ, αλλά η προσπάθεια γίνεται. Δυστυχώς δεν έχουν επιλογή τα άτομα τα οποία θα ήταν ικανά να αποδώσουν την καλύτερη πρακτική της οστεοπαθολογίας και της χειροπρακτικής. Ίσως και για αυτό το λόγο. Οι πανεπιστημιακές έδρες τους. Αυτά γίνονται σιγά σιγά πολύ αντικειμενικά. Νομίζω ότι η ιατρική, όπως και το λειτουργήμα του ιερέως, είναι κάτι το είναι παραπάνω από επάγγελμα, είναι κάτι παραπάνω από επιστήμη. Πρέπει να συμμετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος μέσα στην υπόθεση και όχι μέσω του μικροσκοπίου, μέσω του... ή του ωραρίου. Του ωραρίου. Στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουμε τμήμα χειροπρακτικής. Όχι, αλλά εύχομαι να ζηλέψουν και να προσληφθούν συνάδελφοι οι οποίοι να αναπτύξουν το θέμα και στα πανεπιστήμια μας. Διότι υπάρχει στο εξωτερικό, υπάρχει στην Αγγλία, υπάρχει στην Ελβετία, υπάρχει στη Γαλλία, όχι ακόμα, υπάρχει στην Ιταλία. Στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία και στην Αμερική, οπωσδήποτε είναι πανεπιστημιακά. Θυμάμαι στη Δανία που είχα πάει πριν από 10-15 χρόνια, έγραφε ένα τμήμα, είναι τμήμα χειροπρακτικής. Ναι, ναι. Δηλαδή στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχει χειροπρακτική, ναι. Όπως και στην Ρωσία. Ναι, 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 εκεί έχουν... Γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Εκεί είναι, και υπάρχουν και πανεπιστημιακές έδρες, ναι, 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 της χειροπρακτικής. Εδώ, αγαπημένο Σωκράτη, θα κλείσουμε την απόψινή συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, που με κάλεσες. Ακούσαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
Πάλι το μυαλό μας μπήκε σε καινούργιες λεωφόρους. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Όχι μόνο λεωφόρους, αλλά αυτή τη φορά μπήκε βαθιά μέσα μας. Ο Γιώργος Ολεκάκης πάντοτε είναι βαθιστόχαστος κάθε πράγμα το οποίο κάνει. Να φτάσει τα 3 εκατομμύρια, αυτά τα οποία μας οφείλουν οι Γερμανοί. Αυτό, Γιώργο Λεκάκη, πρέπει να το βάλουμε σύμβολο επάνω εδώ στο πέτο μας και να το φωνάζουμε, να το βρόντο φωνάζουμε. Στοιχεία έχουμε. Μια φορά το πιο ωραίο από όλα το είχε πει κάποτε, το είχε πει κάποτε ο αδερφός μου Πάνος, ο οποίος λέει ότι αν μας δίνανε royalties για όσα τους έχουμε μάθει στον πλανήτη, θα ήμασταν το πλουσιότερο κράτος του κόσμου. Μπαχρέιν. Ίσως αυτό φοβούνται. Ίσως αυτό φοβούνται. Πολύ πιθανόν. Αγαπημένοι μου, εδώ κλείνουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας.